Αφού πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που είστε εδώ, θα ήθελα να μου κάνετε ένα δώρο σήμερα. Να μην σταματάτε να αισθάνεστε παιδιά. Γιατί τα παιδιά δεν ζωγραφίζουν, δεν γνωρίζουν συγγνώμη από σύνορα και όρια. Γιατί για τα παιδιά τα χρώματα είναι μόνο για να ζωγραφίζουν. Γιατί η αγάπη δεν γνωρίζει σύνορα, όρια και χρώματα. Γιατί τα παιδιά είναι αγάπη. Γίνεται η φωνή του Ρένου του Ζαχαρένιου. Πείτε στους φίλους σας για τη Ζαχαρένια συνταγή του. Διαδώστε το μήνυμά του και στηρίξτε αυτά τα παιδιά. Ευχαριστώ. Να σας πω τώρα δύο λόγια για το βιβλίο. Ο Ρένος ο Ζαχαρένιος είναι ο ηρωάς του. Είναι ένας ζαχαροπλάστης που μένει στα σύννεφα. Εκεί είναι και το εργαστήρι ζαχαροπλαστικής του. Συνηθίζει να φτιάχνει γλυκά για τους ήρωες των παραμυθιών. Η ωραία κοιμωμένη, για παράδειγμα, προτιμάει τη λαχταριστή μιλόπιτα. Και τα τρία γουρουνάκια, τι λέτε να προτιμάνε. Για πείτε. Τι να αρέσει τα τρία γουρουνάκια. Η σοκολατόπιτα. Τους αρέσει πολύ η σοκολατόπιτα, ναι. Φέτος την πρωτοχρονιά, όμως, σκέφτηκε να κάνει μια άλλη συνταγή. Μια μαγική, ξεχωριστή συνταγή και να τη μοιράσει στους ανθρώπους. Να μαντέψουμε αυτή τη συνταγή τουλάχιστον. Ε? Τι γλυκό τρώμε τώρα την πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα. Τι έχει πάνω, κάτι. Έχει κάτι άσπρο, που είναι σαν αλεύρι. Ε? Κουραβιέ, σωστά. Φτιάχνει λοιπόν τους αεροδυναμικούς κουραβιέδες με ζάχαρη χάχανη. Παίρνει ένα μίξερ όσο είναι ένας μικρός πλανήτης και βάζει μέσα ένα-ένα όλα τα υλικά. Στο τέλος βάζει ένα μυστικό υλικό και η ζύμη γίνεται όλα αστεράκια. Γίνεται όλα αστεράκια. Δεν θα σας πω όμως πολύ ακόμα από το παραμύθι. Ε? Λίγο. Θα το ανακαλύψουν. Λίγο ακόμα θέλει. Εντάξει. Λίγο. Αχ, ο Ρένος ο Ζαχαρένιος δεν έχει πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή του. Πρέπει να φτιάξει τη συνταγή για τους ανθρώπους. Να φάμε όλοι αυτούς τους αεροδρομικούς γλυκούς κουραβιέδες. Και πάει στο παράθυρο και σκέφτεται. Και λέει δυνατά τις σκέψεις του που δεν έχει χρόνο. Και έρχεται ένα πρόθυμο συννεφάκι. Και του λέει, μη στεναχωριέσαι, θα σε βοηθήσω εγώ. Μέχρι εκεί. Τη συνέχεια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ε? Συμφωνήσαμε. Αυτή λοιπόν τη μαγική ζαχαρένια συνταγή θα διαβάσετε στο βιβλίο. Να την πείτε και στους φίλους σας. Να πείτε για αυτό το μαγικό ζαχαροπλάστη που στα μάγουλά του έχει κάτσει μπόλικο σιρόπι φράουλας. Έτσι είναι κόκκινα-κόκκινα και τα μαλλιά του είναι φουντωτά πως είναι το μαλλί της γριάς, το ξέρετε. Έτσι είναι τα μαλλιά του. Και επειδή μας αγαπάει όλους πάρα πολύ τους ανθρώπους, μας έφτιαξε αυτή τη συνταγή που θα τη φάμε φέτος την πρωτοχρονιά και αυτή η συνταγή κάτι θα κάνει. Και την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, θα μου πείτε αν σας άρεσε. Εντάξει, συμφωνήσαμε. Μπράβο. Ήρθε μια μέρα ο ήλιος στη γη και τον άνθρωπο βρήκε κουρασμένο πολύ. Του είπε, τι έπαθες εσύ εκεί, και ο άνθρωπος είπε, περπατούσα πολύ. Περπατούσα στη γη, στο νερό, στη φωτιά και ρωτούσα να μάθω πώς θα πάω μπροστά. Η απάντηση όμως είναι απλή. Αφού η γη είναι στρογγυλή, πώς θα πάει ο άνθρωπος μπροστά. Κύκλους κάνει. Κύκλους. Ο κύκλος της ζωής. Έτσι πάει. Πάντα θα επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε. Αφού η γη
είναι στρογγυλή. Βήμα, 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 οργό. Βήμα, 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 οργό. Περπατούσα στη γη, στο νερό, στη φωτιά. Περπατούσα μπροστά, περπατούσα μπροστά. Τεράστια σφαίρα είναι η γη, για να χωράει τους ανθρώπους μαζί. Βήμα, 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 γοργό. Βήμα, 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 γοργό. Βήμα, 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 γοργό. Βήμα, 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 γοργό. Να πω 19 Δεκέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πόση γη χρειάζεται ο άνθρωπος, του Λέοντος Τολστόη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή σας περιμένουμε όλους. Θέλετε να το βλέπετε λίγο προς τα δω. Δεκεμβρίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα του παιδιού. Είμαστε στον Πειραιά, στο ΣΥΝΕΑΚ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δήμο Πειραιά για τη στήριξή του. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο απόγευμα. Παρουσιάσαμε τη Ζαχαρίνια Συνταγή. Παρακολουθήσαμε ένα πάρα πολύ όμορφο θεατρικό του Λέοντα Τολστόη, το πόση γη χρειάζεται ο άνθρωπος. Θα ήθελα να πω σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το 2016 να είναι ο κόσμος του Ζαχαρένιος φωτεινός και ονειρεμένος και να προσπαθήσουμε όλοι εμείς να μην ξεχάσουμε τη σημερινή μέρα καμία από τις υπόλοιπες 364.